μέσα στο νερό, στο λιμάνι της Καβάλας, κατέληξε ένα φορτηγό την Δετάρτη. Όλα άρχισαν να γίνονται πολύ ξαφνικά. Σύμφωνα με πληροφορίες και τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα στο κόκκινο Καβάλας, ο 38χρονος οδηγός του φορτηγού που είχε παρκάρει στην προβλήτα κοντά στο τελωνίο της Καβάλας, είχε αφήσει λιμένο το χειρόφρενο. Αλλά λόγω της κλίσης του οδοστρώματος, η Νταλίκα οπισθοδρόμησε προς τη θάλασσα. Για καλή τύχη του ιδιοκτήτη, η τρελή πορεία τη Δαλίκα προ τον βυθό σταμάτησε στην πλωτή εξέδρα του οργανισμού λιμένος, στην οποία προκάλεσε και φθορέ. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση, προκειμένου το φορτηγό να μην καταλήξει έστω και αργότερα μέσα στο λιμάνι.